Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 28 Ιουλίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Μία απίστευτη για τα τοπικά δεδομένα της ιστορία της οικονομικής πυραμίδας βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες με πρωταγωνίστρια 55χρονη ασφαλιστική σύμβουλο γνωστής εταιρείας, καθώς όπως όλα δείχνουν φαίνεται ότι απέσπασε από 100 περίπου πελάτες της στο συνολικό ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ και έπειτα διέφυγε. Η είδηση έσκασε σαν βόμβα και αναστάτωσε τους πάντες και κυρίως τους 100 επενδυτές που τις εμπιστεύτηκαν χρήματα και βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς αυτά. Έτσι, σήμερα το πρωί, τα φερόμενα ως θύματα της υπόθεσης κατέκλυσαν τα γραφεία του τοπικού υποκαταστήματος, θέλοντας να τους επιστραφούν τα χρήματα που είχαν δώσει, όμως μάταια, αφού η 55χρονη η πρώην ασφαλίστρια της εταιρείας είχε φροντίσει όπως οι όποιες συναλλαγές είτε να πραγματοποιούνται χωρίς απόδειξη, είτε η συναλλαγή να είναι γραμμένη πάνω σε χαρτί που έφερε μεν το λογότυπο της εταιρείας, χωρίς όμως να έχει υπογραφή ή σφραγίδα. Όπως τόνισαν οι καταγγέλλοντες στην ασφάλεια της Χίου, 55χρονη τους πλησίαζε και τους ζητούσε να επενδύσουν τα χρήματά τους σε αμοιβαία κεφάλαια με τόκο πάνω από 8,5%, γεγονός που προσέλκυε ολοένα και περισσότερους πελάτες που τους εμπιστεύονταν τις οικονομίες τους με την προσδοκία ότι το αρχικό κεφάλαιό τους θα αυξάνονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως όλα δείχνουν τώρα μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα των θυμάτων, η ασφαλίστρια αποσπούσε κεφάλαια από συμπατριώτες μας, τους έδινε μερικά χρήματα που ήταν δίθεν τόκοι και κρατούσε το αρχικό κεφάλαιο. Όπως επεσήμανε από την πλευρά της η εταιρεία άμεσα προχώρησε στην απόλυσή της, ενώ δήλωσε άγνοια για τις ενέργειες της υπαλλήλου της. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φερόμενα ως θύματα μετά την διαμαρτυρία στο κτίριο της ασφαλιστικής κατευθύνθηκαν στην ασφάλεια της Χίου, όπου κατέθεσαν μηνύσεις, ενώ μετέβησαν και στην εισαγγελία πρωτοδικών και ενημέρωσαν την εισαγγελέα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Χρήματα έχουμε τοποθετήσει σε αμοιβαία κεφάλαια στην κυρία Αρακά. Η κατάθεση γινόταν στο γραφείο της Inter American. Έχουμε πάρει λοιπόν στο χέρι μας κάποια χαρτιά με τη φίρμα της Inter American, στο γραφείο, στο χώρο της Inter American. Η κυρία Αρακά δεν βρίσκεται στοιχείο όπως πληροφορηθήκαμε. Προηγουμένως κατεβήκαμε κάτω στο γραφείο, είδαμε τον κύριο Μπαχά, ο οποίος είπε ότι για το θέμα αυτό το οποίο γνωρίζει, το ανέφερε στην Inter American. Περίπου μία εβδομάδα μας είπε ότι το ανέφερε. Και το ερώτημα που προκύπτει στα χείλη όλων μας είναι το γιατί αφού έμαθε αυτό το συμβάν δεν απευθύνθηκε κατευθείαν στην αρμόδια αστυνομική ή εισαγγελική αρχή. Και γιατί δεν μας ενημέρωσε. Είναι κάποια ερωτήματα για τα οποία έχει ευθύνη η Inter American, γιατί εμείς πάνω από την κυρία Αρακά βλέπαμε τη φίρμα της Inter American. Αυτό το πράγμα είναι που μας, εδώ αν εστιάσετε θα δείτε Inter American. Από εκεί και πέρα απαιτούμε η Inter American σε επίπεδο τοπικό και σε επίπεδο κεντρικό να μας ενημερώσει όπως από το νόμο επιβάλλεται. Για να γνωρίζουμε τι έχουν γίνει τα χρήματά μας και όχι αυτά να τα μαθαίνουμε στόμα με στόμα. Αυτά τα πράγματα είναι το αίτημα όλων μας. Πώς σκοπεύετε να κινηθείτε από εδώ και στο εξής? Θα υποβληθεί η μήνυση εδώ στην αστυνομία. Έχουμε επικοινωνήσει με την κυρία Εισαγγελέα και θα δούμε τι έπεται. Για τι ποσό μιλάμε? Το ποσό πρέπει να είναι σε επαγγελματικό επίπεδο, πάρα πολύ υψηλό. Υπολογίζω ίσως και άνω των 300.000 ευρώ. Εμένα μου είπε ένας πως έγινε εκατομμύριο. Τους έχει δώσει ένα χαρτί. Ένα 300.000 έγινε ένα άτομο μόνο. Άλλος 80, άλλος 50, άλλος 30, άλλος πολλά. Εσείς? Μιλάμε για εκατομμύρια. Εγώ είχα λίγα. Και ευτυχώς δεν είναι, αλλά έχει νύφη μου. Να σας ρωτήσω κάτι, με ποια μέθοδο κινούταν, δηλαδή ερχόταν... Όχι, πηγαίναμε στην αρχή, πήγαμε με την εμπιστοσύνη για αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που οι ίδιοι είναι μέσα στην Inter American, μας λένε σήμερα δεν το περιμέναμε. Αποδείξεις παίρνατε? Παίρναμε αποδείξεις, ένα χαρτί έχουμε να σου αποδείξεις, τίποτα δεν κάνουν. Άδικες αποδείξεις. Άχρηστες αποδείξεις. Όταν έπαιρνε τα χρήματα, τι σας έλεγε? Για ποιο, δηλαδή, ερχόταν και σας έλεγε τι θέλετε να επενδύσετε και υπάρχουν... Όχι, θα πάρετε τόκο. Πολύ. Αυτό μας έλεγε. Μας έφαγε ο τόκος. Γιατί είχαμε κάτι οικονομίες στην κυρία Λαλά Αρακά και τις καταχράστηκε και έχουμε μαζευτεί όλοι μαζί για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε νομικά. Πώς συνειδητοποίησατε ότι υπήρχε τέτοιο θέμα? Ο ένας ειδοποίησε τον άλλον. Μάλλον πιθανόν κάποιος πήγε να σηκώσει τα χρήματά του και πήρε είδηση τι συμβαίνει.
Εν τω μεταξύ, από την ίδια την Ιντεραμέρικα μας είπαν ότι έχουν ειδοποιηθεί από τη Δευτέρα τα κεντρικά. Εμείς πήραμε τώρα και είπαν ότι εκεί δεν ξέρουν τίποτα. Ότι δεν ξέρανε τι έκανε. Αν είναι δυνατόν σε μια επιχείρηση που έχει κάποιος να κάνει ο υπάλληλος το ό,τι θέλει, να βλέπουν τόσο κόσμο, γιατί όποτε πήγαινε γινόταν παρέλαση στο δικό της γραφείο. Χωρίς αποζημίωση τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα μείνουν αρκετές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την θεομηνία της 18ης Οκτωβρίου και αυτό λόγω της άρνησης μελών σε δύο πρωτοβάθμιες επιτροπές να υπογράψουν τα σχετικά πορίσματα των αυτοψιών που είχαν πραγματοποιήσει. Αυτό διεφάνει από την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Υπουργείο Οικονομικών με πρωτοβουλία της βουλευτή Ελπίδα Τσουρή ανάμεσα σε τοπικούς φορείς της ΧΥΟΥ και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Όπως ανέφερε ο κύριος Πλασκοβίτης στην Χιώτικη Αντιπροσωπεία, τα πρακτικά που στάλθηκαν πριν από μερικές ημέρες ξανά στο Υπουργείο είναι για μία ακόμα φορά λανθασμένα. Παρ' όλα αυτά, χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες της βουλευτή που πήρε την πρωτοβουλία για την σύσκεψη λίγο πριν να χαθούν οριστικά τα χρήματα, φαίνεται ότι η παρτίδα σώθηκε, αλλά μόνο για μερίδα επαγγελματιών. Η όλη διαδικασία θα συνεχιστεί με βάση τα πορίσματα που υπάρχουν από τις υπόλοιπες 9 επιτροπές, ανέφερε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, τονίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος θα εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου να προσφύγουν στην δικαιοσύνη για να αναζητηθούν συγγνώμη οι ευθύνες για τους επιχειρηματίες που τελικά δεν θα αποζημιωθούν. Πάντως, όσοι τελικά πάρουν τα χρήματα, αυτό δεν προβλέπεται να γίνει νωρίτερα από τον Οκτώβριο του 2011, αφού η διαδικασία που απομένει και περιγράφει αναλυτικά ο Αντώνης Ζανίκος είναι δεδαλώδης. Τυχώς και υπήρξε το ενδιαφέρον της κυρίας Τσουρή, όπου πριν από λίγο καιρό την είχα μαλώσει, είναι γύρω στο Μάρτιο, την είχα μαλώσει λόγω του ότι μας έστειλε μια επιστολή η οποία έλεγε πράγματα τα οποία δεν τα πίστευα ότι υπάρχουν, υπάρχει περίπτωση να συμβαίνουν και όμως αυτή όντως κοντά στα πράγματα φάνηκε ότι τα ξέρει καλύτερα. Η κυρία Τσουρή ανέλαβε μια πρωτοβουλία για να επαναφέρει το θέμα των πλημμυρών και σωστά όπως προανέφερα το έκανε λόγω του ότι η υπόθεση όδευε να πάει στο αρχείο. Τα τελευταία έγγραφα τα οποία έφυγαν από πτυχίο για το Υπουργείο ήταν έγγραφα τα οποία όπως μας είπε ο κ. Πλασκοβίτης ήταν πάλι λάθος. Πριν από λίγες μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς, έφυγαν πριν από λίγες μέρες, ήταν πάλι λάθος και η υπόθεση απίβδησαν οι άνθρωποι εκεί στο Υπουργείο και η υπόθεση όδευε προς το αρχείο. Όμως με την σύσκεψη αυτή την οποία κάναμε προχθές εκεί, την υπόθεση την επαναφέραμε. Την μέρα εκείνη είχαν μέσα στην τσάντα τους ήδη η περιφέρεια καινούρια πρακτικά και καινούρια έγγραφα τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Δεν τα ήλεξαν το Υπουργείο Οικονομικών, διότι ήταν άρτια φυχθέντα μαζί με το κλιμάκιο της περιφέρειας στο Υπουργείο. Ευελπιστούμε να είναι σωστά. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που διεφάνει είναι ότι θα επανεξεταστεί η υπόθεση εντός 10 με 12 ημερών όπως μας υποσχέθηκαν εκεί οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, δηλαδή ο κ. Πλασκοβίτης και οι διοικητικοί παράγοντες. Θα βγει η κοινή υπουργική απόφαση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συνέχεια της υπόθεσης η οποία ακόμα είναι πολύ μακριά. Όμως εδώ θέλω να αναφέρω ότι από τις 11 επιτροπές που είχαν συστηθεί τότε με τις πλημμύρες, οι δύο επιτροπές δεν έχουν ολοκληρωμένες υπογραφές από τα μέλη των επιτροπών και αυτές φαίνεται ότι μάλλον θα χάζουν τα λεφτά τους οι άνθρωποι. Δηλαδή, σε όσους έκαναν μάλλον αυτοψία οι συγκεκριμένες επιτροπές, δεν θα πάρουν τα χρήματα. Οι δύο επιτροπές από τις 9, μάλλον θα τα χάσουν τα λεφτά τους. Εμείς δεν θα μείνουμε όμως εδώ. Εγώ έχω δεσμευθεί ότι μετά την έγγραφη απόφαση την οποία θα πάρει ηχείως η περιφέρεια και θα κοινοποιηθεί και σε εμάς. Εμείς θα προχωρήσουμε σε διαδικασίες. Όπως είπα, θα πάμε στην εισαγγελία. Εγώ θα κάνω πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο να πάμε στην εισαγγελία να ζητήσουμε το τι φταίει. Ποιος είναι υπεύθυνος. Πιστεύω ότι θα διελευκανθεί η υπόθεση, είναι πάρα πολύ εύκολη. Φαίνεται ποιος είναι υπεύθυνος, αλλά εγώ επειδή δεν είμαι δικαστής δεν μπορώ να βγάλω αποτελέσματα. Θα φανούν στην πορεία. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι μην πιστεύουν οι πλημμυροπαθείς ότι μετά από 20 μέρες θα πληρωθούν. Αυτή η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί είναι η εξής. Ευελπιστούμε να βγει η κοινή υπουργική απόφαση εντός των ημερών. Αυτή η κοινή υπουργική απόφαση θα προχωρήσει και θα προωθηθεί στο νέο ΜΕΧ. Εδώ είναι ένα ζητούμενο, διότι διαβάζουμε όλοι στα μέσα μαζική ενημέρωση ότι ο ΜΕΧ θα διαλυθεί. Αν διαλυθεί ο ΜΕΧ, είναι ένα ζητούμενο ποιος θα είναι ο φορέας εκείνος ο οποίος θα υλοποιήσει το έργο. Ευελπιστούμε να μην διαλυθεί ο ΜΕΧ μέχρι ότου
υλοποιήσει την διαδικασία της πληρωμής. Κοινοποιούμενα, όπως προανέφερα, την κοινή υπουργική απόφαση στον ΕΟΜΕΧ. Ο ΕΟΜΕΧ θα ζητήσει τα λεφτά αυτά τα τελικά, δηλαδή η κοινή υπουργική απόφαση θα κατοχυρώσει τα 4.300 που θα είναι λιγότερα τώρα, διότι θα φύγουν, είπαμε, κάποιες επιχειρήσεις από μέσα. Το ποσό είναι εκείνο δηλαδή, το οποίο καταγράφεται ως καταστροφές. Αμέσως μετά θα βγει και η απόφαση ότι θα αποζημιωθούν το 30% και με το 30% αυτό, το 30% αυτό θα το ζητήσει ο ΜΕΧ από την κυβέρνηση έτσι ώστε να το μοιράσει στην ΧΙΟ. Δεν θα μοιραστεί τόσο εύκολα. Για να μοιραστεί θα πρέπει να γίνει πάλι μια διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρξουν είτε στοιχεία τέτοια που να δικαιολογούν το ποσό της αποζημίωσης ή θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες τέτοιες που να μπορέσουν να δικαιολογούν. Ξεκίνησε η διαδικασία προσωρινής φράγησης 7 καταστημάτων της προκυμαίας για παραβάσεις μουσικής σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο τύπου του Δήμου της Χίου. Στο μεταξύ, κατόπιν αντιρρήσεων που κατατέθηκαν από τους καταστηματάρχες μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και για το θέμα έχει επιληφθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ο ιδιοκτήτης ενοικιαζομένων δωματίων, Αλέξανδρος Στουπάς, σχολιάζοντας τις εξελίξεις και τα λεγόμενα του αντιδημάρχου Παντελή Στεφάνου, ο οποίος είπε ότι στα καταστήματα της παραλίας δουλεύουν 120 οικογένειες, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στις δικές μας επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται από την ηχορύπανση, δουλεύουν κότες. Ο ίδιος πάντως είπε ότι συνάντησε τον Δήμαρχο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο των καταστημάτων, καθώς είναι έτοιμος να εφαρμόσει αυτά που ορίζει ο νόμος. Από την πλευρά του, το μέλος του Σωματείου των Καταστημάτων των Καταστηματαρχών της Παραλίας, ο Νίκος Κλαδιάς, επισημαίνει ότι για το θέμα της ηχορύπανσης δεν ευθύνονται μόνο οι καταστηματάρχες και η δυνατή μουσική, αλλά και τα βαρέα οχήματα που διασχίζουν την παραλία, καθώς και οι εξατμίσεις δικύκλων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που, όπως είπε, που απέσπασε όσον αφορά την διακοπή του κατάπλου του κρουαζιερόπλοιου Αζαμάρα στο νησί μας, ανέφερε ότι ένας από τους λόγους που άφησε τυχείο είναι η ηχορύπανση από οχήματα και δίκυκλα στην παραλία. Δεν αθώνω τους συναδέλφους, σίγουρα κάποιες φορές ενοχλούμε και εμείς, παραδέχθηκε ο κύριος Κλαδιάς, ενώ συμβούλευσε τους καταστηματάρχες και συναδέλφους του να είναι πιο προσεκτικοί. Τον κύριο Στεφάνου, στις δικές μας επιχειρήσεις δουλεύουν κότες? Απάντηση δεν πήρα, διότι πήγα και το βρήκα στη Δημαρχία. Ο Δήμαρχος όμως είχε άλλη γνώμη. Έχει προετοιμάσει το κλείσιμο ορισμένων καταστημάτων και φταίνε ήδη οι καταστηματάρχες, έτσι. Εγώ δεν είμαι υπέρ του κλεισίματος, είμαι υπέρ της λογικής και το να βάλουν λίγο μυαλό για να κάνουν εκείνο που πρέπει. Ο νόμος λέει 11 η ώρα να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και αυτοί αντί να κλούνε να περιοριστεί ο θόρυβος, τα ανοίγουν περισσότερο. Λες και η αχλαβοή θα καλέσει κόσμο. Ο Δήμαρχος λοιπόν είναι έτοιμος να κάνει αυτό που λέει ο νόμος και θα γίνει αυτό που λέει ο νόμος. Επίσης, οι άνθρωποι αυτοί του στείλανε εξώδικο με έναν δικηγόρο, το όνομα του οποίου αν θέλετε το λέμε αργότερα, και τους ζητάνε για λόγους τους οποίους εκείνοι αναφέρουν, σωστή ή λάθος, ότι επειδή δουλεύουν δηλαδή οι οικογένειες των ανθρώπων αυτών εκεί, δεν πρέπει να κλείσουν τα μαγαζιά, άρα ο Δήμαρχος πρέπει να είναι παράνομος. Εδώ δεν θα συμφωνήσουμε. Θα τηρηθεί ο νόμος, όπως τηρείται ο νόμος σε μένα, θα τηρηθεί ο νόμος σε όλα τα καταστήματα της παραλίας. Τώρα, όσον αφορά τα προβλήματα της ηχορύπανσης, μια και είμαστε και εδώ, η ηχορύπανση είναι ζωντανή δική μας. Φέτος εγώ έμαθα από πολύ μεγάλες, πολύ καλές πηγές ότι το Αζαμάρα, το οποίο δεν ξαναήρθε, είχε τέτοια προβλήματα. Και μια και μιλάμε για το Αζαμάρα και μιλάμε για τουριστικά πλοία, είχε προβλήματα η χορύπανση, αλλά η χορύπανση δεν προερχόταν από τα μαγαζιά τα δικά μας. Προερχόταν από τη γενική χορύπανση του λιμανιού. Το λιμάνι θα έπρεπε να είναι ένας πεζόδρομος ωραίος και τελικά δεν είναι. Δεν αθώνω τους συνάδελφους, σίγουρα και εμείς κάποιες φορές ίσως να ενοχλούμε, αλλά εκεί πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση. Υπάρχει περίπτωση να κλείσουν κάποια καταστήματα τη συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή τώρα? Επειδή υπάρχουν τέτοια θέματα και τα έχουμε δει εμείς με τον δικηγόρο του Σωματείου, κάποια καταστήματα θα κλείσουν αυτή τη στιγμή. Κάποια έχουν κλείσει ήδη. Πώς θα σχολιάζετε? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν συσσωρευμένες μηνύσεις, οι οποίες είναι από τον χειμώνα, είναι από πέρσι την περσινή σεζόν μέχρι σήμερα και έχουν μείνει στα μαγαζιά φορτωμένα και δεν υπήρχε μια σωστή διαχείριση δηλαδή, του θέματος όλου. Η δική μας πρόταση είναι και προς την αστυνομία να γίνει πολύ πιο διακριτική, δηλαδή να είναι επί της ουσίας, να γράφει επί της ουσίας, όχι ανεξέλεγκτα δηλαδή και χωρίς να υπάρχει διατάραξη κοινής ησυχίας.
και από την άλλη μεριά προς τους συναδέλφους τους δικούς μας να προσέχουν τους γείτονές τους, να έχουν μια πολύ καλή γειτονία και να μπορούν να δουλεύουν όλοι χωρίς να ενοχλεί ένας τον άλλον. Και από εκεί πέρα και στους ιδιοκτήτες των δωματίων που ενοχλούνται να δείξουν και αυτοί λίγο υπομονή, λίγο κατανόηση, διότι είναι μια λυσίδα, είναι ένας κύκλος. Όλοι πρέπει να δουλέψουμε σε αυτόν τον κύκλο. Χωρίς διασκέδαση το νησί δεν θα προχωρήσει. Χωρίς υπηρεσίες δεν μπορεί να προχωρήσει το νησί. Δηλαδή, ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Παλιότερα, αν θυμάμαι, είχατε έρθει σε συμφωνία για κάποια συγκεκριμένη ώρα να κλείνει η μουσική. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ζητήσει και το τοπικό συμβούλιο έχει πάρει απόφαση να δώσει παράταση της μουσικής μέχρι τις 3 ώρα. Βέβαια, η μουσική να είναι εντός των καταστημάτων και να μην ενοχλεί τους περίοικους. Αυτός είναι ένας κανόνας, ο οποίος αν τηρηθεί, δεν νομίζω να υπάρχουν προβλήματα. Τώρα, από εκεί πέρα, στον ήχο των καταστημάτων, αν προσθέτονται και μηχανάκια, λόγω κακής αστυνόμευσης, ελλειπής έστω, γιατί δεν υπάρχει και το ανάλογο προσωπικό, στις 3 και 4 ώρα, καταλαβαίνετε ότι όλοι ενοχλούνται. Πάντως, σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον όσο γίνεται περισσότερο. Αποδεκτή έγινε από τον αρμόδιο υφυπουργό η πρόταση του βουλευτή Χίου Κωστή Μουσουρούλη για την μετατροπή του παλαιού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Τα Ψαρά σε μουσείο πολυχώρο. Ειδικότερα, ο βουλευτής κατέθεσε τροπολογία στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με την οποία ζητά την μετατροπή του παλαιού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Τα Ψαρά, που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσης των ψαρών με τη Χίο, σε μουσείο πολυχώρο, ο οποίος να μπορεί να φιλοξενήσει σημαντικά βιομηχανικού χαρακτήρα τεκμήρια της δραστηριότητας της ΔΕΗ, όπως και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος αποδέχθηκε την πρόταση του βουλευτή, χαρακτηρίζοντας ηθικό χρέος τη συντήρηση αυτής της κληρονομιάς και την ανάδειξή της ως ένα τοπικό βιομηχανικό μουσείο. Θα πάμε τώρα στο Βροντάδο. Την πρώτη παιδική χαρά που δημιουργήθηκε στο Γούβι εγκαινίασε χθες η δημοτική κοινότητα της Ομηρούπολης με τον αντιδήμαρχο Κώστα Μούντρο να κάνει λόγο για την ικανοποίηση ενός αιτήματος των κατοίκων του Βροντάδου. Όπως ανέφερε ο ίδιος, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να δημιουργήσει 5 σημεία συνάθρησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Έτσι, η Δημοτική Κοινότητα και το Τοπικό Συμβούλιο φιλοδοξούν να δώσουν ζωή πέρα από το Γούβι με παρόμοιες ενέργειες τόσο στη Δασκαλόπετρα όσο και στην πλατεία του Αφανή Ναύτη, στους Τρεις Μήλους αλλά και στην Κλειδού. Αμέσως μετά την τελετή των εγγενείων, τα παιδιά, όπως θα δείτε, έκοψαν την κορδέλα και διασκέδασαν με τον κλόουν Ρίκο. Και τώρα έρχονται στην παρέα μας οι Μαζούρες για να χορέψουμε. Θέλουμε να δώσουμε το στίγμα μας, μιας και πιστεύουμε στη νέα γενιά. Στη νέα γενιά που δεν πρέπει να απογοητεύσουμε, πρέπει να την αφήσουμε να ονειρευτεί, να οραματιστεί, να δημιουργήσει. Πώς ξεκίνησε η υλοποίηση της πρότυπης παιδικής χαράς που εγκαινιάζουμε σήμερα. Πριν από 2 χρόνια περίπου, κάποια κυρία, νομίζω ότι λέγεται Μαρκέλα Καλαγιά, εγώ βρισκόμουν στο μπαλκόνι του σπιτιού μου, πέρασε, κρατούσε δύο παιδάκια και μου είπε, «Γιέ μου, αν κάποια στιγμή βρεθείτε στη Δημοτική Αρχή, θα θέλαμε να φτιάξετε μια παιδική χαρά εδώ στην πλατεία στο Γούβι». Τα χρόνια πέρασαν, προέκυψε αυτό και έτσι στο τεχνικό πρόγραμμα που κάναμε πριν από μερικούς μήνες προέκυψε και η παιδική χαρά την οποία σήμερα εγκαινιάζουμε. Οι σχεδιασμοί μας για το Βροντάδο είναι μεγάλοι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε 5 βασικά σημεία συνάθρησης για τους συμπολίτες μας αλλά και για τους επισκέπτες μας. Γιατί θεωρούμε ότι πέρα από το έλλειμμα της κοινωνικής συνοχής που υπάρχει, την οποία θα πρέπει να ενισχύσουμε, ο Βροντάδος για τους επισκέπτες μας είναι σημείο προσπεράσματος προς τη Βόρεια και Βορειοανατολική Χίο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα σημεία που θα θέλαμε να ενισχύσουμε είναι η Δασκαλόπετρα. Έχει προκύψει ένας σχεδιασμός σε σχέση με την Πέτρα του Ομήρου που θα θέλαμε να γίνει ένα κέντρο ομηρικής προβολής. Έχουν προχωρήσει οι κουβέντες με το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι τούτη η περιοχή που βρισκόμαστε εδώ, το Γούβι. Είναι η πλατεία του Αφανή Ναύτη, οι Τρεις Μήλοι, καθώς και η περιοχή της Κλειδούς. Στα πλαίσια της κοινωνικής συνοχής, η οποία νομίζω την επιζητούμε και χρειάζεται για το Βροντάδο, θα προκύψουν πιστεύω μέχρι το φθινόπωρο 2 χώροι, 2 στέκια θα έλεγα, για να μπορούν να βρίσκονται και να κουβεντιάζουν οι συνταξιούχοι ναυτικοί μας.
είναι ένα αίτημα το οποίο πιστεύω ότι μέσα στο φθινόπωρο θα το υλοποιήσουμε. Το ένας χώρος είναι η παλιά ηλεκτρική στους τρεις μήλους και ο άλλος είναι στα οικόπεδα του Αγίου Νικόλα, όπου υπάρχουν κάποιες αξιοπρεπείς λιώμενες αίθουσες. Για να μην σας κουράσω, γιατί η μέρα ανήκει στα παιδιά μας, επιχειρούμε πράγματα τα οποία θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται το επόμενο διάστημα. Σε σχέση με την καθημερινότητα, υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε, κύρια, ότι υπάρχει οργανωτικό πρόβλημα. Πιστεύω όμως ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα αυτά τα προβλήματα θα ομαλοποιηθούν και θα ξεπεραστούν. Φυσικά αυτά τα προβλήματα θα ξεπεραστούν και με την δική σας βοήθεια και με τη δική σας συμπαράσταση. 37 χρόνια ζωής συμπληρώνει το φεστιβάλ της ΚΝΕ που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 6 Αυγούστου στο Κόκκινο Φαναράκι στο λιμάνι, με ομιλίες από μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος αλλά και της νεολαίας του, ενώ θα ακολουθήσει λαϊκή βραδιά και συναυλία με τοπικά συγκροτήματα. Το φεστιβάλ μας γίνεται στο τέλος μιας χρονιάς με πλούσιες εργασιακές κινητοποιήσεις, μια χρονιά που ο λαός κάνει όλο και περισσότερα βήματα στην συνείδησή του, βήματα καταδίκης της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε το μέλος της ΚΝΕ, ο κύριος Μιχαλάκης. Στα πλαίσια τώρα της προετοιμασίας του φεστιβάλ, να πούμε ότι την Κυριακή πραγματοποιείται η τελευταία προφεστιβαλική εκδήλωση στο Βαρβάς και συγκεκριμένα στην πλατεία των εργατικών κατοικιών. Το φεστιβάλ κλείνει φέτος 37 χρόνια ταξιδιού σε όλη την Ελλάδα που πραγματοποιείται. Το πραγματοποιούμε φέτος στο Κόκκινο Φαναράκι στο λιμάνι για πρώτη φορά. Θα γίνει στις 6 Αυγούστου το Σάββατο, στις 8 η ώρα. Το φεστιβάλ μας κλείνει, αν θέλετε, ανοίγει ένα κύκλο αγώνων όλου του προηγούμενου διαστήματος, δύσκολων αγώνων, οι οποίοι δόθηκαν με μεγάλη επιτυχία από τον ελληνικό λαό, μέσα στον κυκαιώνα των αποφάσεων, τέλος πάντων, και κατάργησης δικαιωμάτων στους εργαζόμενους. Γι' αυτό τους καλούμε και να καλούμε και τους νέους εργαζόμενους να έρθουν στο φεστιβάλ μας, να προβληματιστούν για όλα αυτά που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, αλλά και αυτά που πρόκειται να γίνουν το επόμενο, να μπουν και εκείνοι στον αγώνα, και ακόμη και οι μαθητές και οι νέοι εργαζόμενοι που στην πλειοψηφία τους είναι άνεργοι, μιας και ένας στους τρεις βρίσκεται στην ανεργία και από αυτούς μόνο το 1/4 μπορούν να πάρουν το επίδομα ανεργίας, να έρθουν στο φεστιβάλ να γνωρίσουν την ΚΝΕ, την νεολαία του ΚΚΕ, να γνωρίζει τις θέσεις του ΚΚΕ, που δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι ο εργάτης να κάνει κουμάντο σε αυτά που παράγει, να μην υπάρχουν πολυεθνικές μεγάλες εταιρείες, να μην υπάρχουν αυτό που λέμε μεγάλα αφεντικά, εφοπλιστές και τραπεζίτες, διότι αυτοί δεν συμμετέχουν πουθενά στην παραγωγή και το μόνο που κάνουν αυτή τη στιγμή και το κάνουν εδώ και πόσα χρόνια είναι να παίρνουν τον υδρότα και το αίμα των εργατών. Όσο θα υπάρχουν αυτοί, τόσο εμείς θα είμαστε από κάτω. Γι' αυτό λέμε με το ΚΚΕ, για να τους ανατρέψουμε για τον σοσιαλισμό. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα να μας πεις λίγο το πρόγραμμα των φετινών. Λοιπόν, το φεστιβάλ θα ανοίξει με χαιρετισμό από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χίου της ΚΝΕ. Έπειτα θα ακολουθήσει ένα μουσικό αφιέρωμα στον κομμουνιστή ποιητή Φώτη Αγκουλέ. Στη συνέχεια, ομιλία από μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, και θα συνεχίσει με λαϊκό γλέντι από τον Ταΐκο και θα κλείσει με μουσική από ερασιτεχνικά συγκροτήματα, μαθητές και όχι. Εδώ στην είσοδο της Απλοτεριάς υπάρχει... Τι ακριβώς, μπορεί να ενημερώνετε ο κόσμος? Ναι, εδώ έχουμε στήσει το τραπεζάκι μας εδώ, δίνουμε τις ανακοινώσεις με το πρόγραμμα του φεστιβάλ και επίσης ενημερώνουμε τον κόσμο. Και καλούμε να μας ενισχύσει και οικονομικά ώστε να βγουν τα έξοδα του φεστιβάλ. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην σύσκεψη της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας παραβρέθηκε ο παράγοντας του ναυτικού ομίλου, Οδυσσέας Μαράτσος, ο οποίος μαζί με τον προπονητή του ΝΟΧ, Βαγγέλη Ρούπακα, εκπροσώπησαν την χιώτικη ομάδα στην συνεδρίαση που είχε ως θέμα την οργάνωση του πρωταθλήματος της Α1 Πόλο Ανδρών, το οποίο πιθανά θα ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου. Με τη λήξη τώρα της σύσκεψης, ο Οδυσσέας Μαράτσος πληροφορήθηκε από μέλη της Ομοσπονδίας ότι υπάρχει σκέψη στην ομάδα του Ολυμπιακού να μην κατέβει στο Champions League λόγω οικονομικών προβλημάτων
εγχειρημάτων, αλλά να αγωνιστεί στο Land Trophy, πετώντας έτσι ουσιαστικά έξω από την ευρωπαϊκή διοργάνωση την χιώτικη ομάδα που κατέκτησε την πέμπτη θέση και τελευταία που οδηγούσε στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Κάναμε τις απαιτούμενες ενέργειες και επαφές και υπάρχει προφορική δέσμευση τόσο από την πρόεδρο της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας όσο και τον Ιταλό πρόεδρο της διοργάνωσης ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, ανέφερε ο Οδυσσέας Μαράτσος, λέγοντας μάλιστα ότι σήμερα κατέθεσε και το χρηματικό παράβολο για την συμμετοχή του ΝΟΧ στο Land Trophy. Τέλος της σύσκεψης ήρθαν οι παράγοντες ομοσπονδίας, από υπάλληλοι δηλαδή, και μας ζήτησαν να καταθέσουμε τα χαρτιά όσοι δεν τα έχουμε κάνει για τη συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και εκεί πληροφορήθηκα από κάποιον ότι ο Ολυμπιακός προτίθεται να μην κατέβει στο Champions League αλλά να αγωνιστεί στο Land Trophy. Στην περίπτωση αυτή σημαίνει ότι αν κάποια θέση αφαιρεθεί, εμείς σαν πέμπτη αφαιρείται η δική μας θέση και μένει έξω ο ναυτικός ομίλος Χ. Για να μην λέμε πολλά, εκείνο που έχω να πω είναι ότι το θέμα έχει σχεδόν διευθετηθεί. Γιατί γίνηκαν άμεσες παρεμβάσεις, πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, μιλήσαμε με Ιταλία, με τον υπεύθυνο της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής, έγιναν κάποιες συζητήσεις και σήμερα πήραμε τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Απλώς δεν είναι επίσημα, μια και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας λείπει ακόμα στη Σανκάη με την εθνική ομάδα. Οπότε θα διευθετηθεί. Ερχόμενος... Αυτή τη στιγμή που με βρίσκεται πάω στην τράπεζα για να καταθέσω τα χρήματα του παραβόλου που χρειάζεται. Έχουμε κάνει ήδη τα χαρτιά, τα έντυπα, ας πούμε, αλλά χρειάζεται και ένα ποσό που πρέπει να κατατεθεί. Επομένως, για μας δεν υπάρχει θέμα, συμμετέχουμε κανονικά και πιστεύουμε να είμαστε και τυχεροί σε μια καλή κλήρωση. Να περάσουμε στο σημείο αυτό να δούμε και την πρόγνωση για τον καιρό αύριο που αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν βόρει με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.